είσαστε μόνοι σας την κόρη σας, έτσι, αυτό ισχυρίζεστε. Μόνη μου και όχι μόνη μου, με τη βοήθεια του πατέρα μου, της μητέρας μου, το οποίο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξη και τη δική μου και του παιδιού μου. Σας βλέπω και συγκινήστε τώρα. Ναι. Έχετε κάνει πολλά πράγματα, προφανώς έχετε κάνει θυσίες, έχετε κάνει πράγματα τα οποία σας κάνουν αυτή τη στιγμή και συγκινήστε και είναι πολύ λογικό και ανθρώπινο όλο αυτό. Λογικό είναι. Για ένα γονιό νομίζω είναι λογικό. Όταν θυσιάζει την ίδια τη ζωή για να μεγαλώσει ένα παιδί. Κάνατε πίσω εσείς τη δική σας ζωή για να μεγαλώσετε τη Μαριάννα. Ναι. Ήθελα και το έκανα. Δεν μου το επέβαλε κανένας. Αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν το σωστό. Είμαι διαζευμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε καμία επαφή. Ούτε εγώ ούτε το παιδί. Έχετε σταθεί και ως πατέρα στην Μαριάννα. Ναι, έχει τύχει να είμαι και πατέρας και μάνα και φίλη και αδερφή και τα πάντα για τη Μαριάννα. Δεν είχε επαφές με τον πατέρα της. Τον έχει γνωρίσει τον πατέρα της, από εκεί και πέρα καμία άλλη επαφή. Από ποια ηλικία και μετά δεν είχε καμία επαφή? Από πολύ μικρή? Από πολύ μικρή δεν έχει επαφή με τον πατέρα της. Τον γνώρισε κάποια στιγμή κατά την εφηβεία της, πώς έγινε? Ναι, τον γνώρισε στα 14 της. Από εκεί και πέρα πάλι ο πατέρας επέλεξε να ξαναφύγει από τη ζωή του παιδιού. I want to ask you something. Μαριάννα. No way. No, 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 no way. Well, you married me. Όταν τον είδα που μπήκε μέσα, ξαφνιάστηκα, γιατί λέω τώρα τι κάνει εκείνος, πού πάει. Και με το που είδα πλέον να σκύβει, εκεί άρχισα να υποπτεύομαι και λέω τώρα θα ακούσω προφανώς για κάποια πρόταση γάμου. Το θέλετε? Τον Αλεξέη, ναι. Φυσικά. Το θέλετε για γαμπρό σας, έτσι? Είναι πολύ καλό παιδί, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Ακούστηκε ότι ήταν αισθημένη από την παραγωγή η πρόταση που έκανε ο Αλεξέη στην κόρη σας. Κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται όπως είναι και με το όνομά τους. Και όχι να λέμε τώρα στημένο σε ένα παιδάκι 20 χρονών. Τι έχει αυτό το παιδάκι να κερδίσει για να στήσει κάτι τέτοιο? And I want to say you that I meet the most amazing woman in my life. I'm nervous so much right now because this is the most important thing which I did in my life before. Συγκινηθήκατε? Νομίζω κάθε γονιός θα συγκινιόταν σε μια τέτοια περίπτωση για το παιδί του. Δεν το περίμενα, είναι μικρή ακόμα, έχει τουλάχιστον να τελειώσει το πανεπιστήμιο. Και μετά εντάξει, όλα έρχονται με τον καιρό τους. Είπε yes I do όμως, που σημαίνει ότι δέχεται. Ναι, δέχεται, δέχεται. Αυτό δεν σημαίνει, όταν λέμε μια πρόταση γάμου την κάνουμε σήμερα, δεν ορίζουμε ημερομηνία, δεν λέμε ότι αυτή η πρόταση έχει ισχύει μια εβδομάδα, ένα μήνα. Τι του βρήκε? Ότι είναι τελείως διαφορετικός από τους Έλληνες, ότι είναι πολύ ευγενικός, ότι είναι πολύ απλός, είναι πολύ ευαίσθητος, πολύ ρομαντικός. Και ότι την προσέχει πάρα πολύ. Μαγειρεύετε? Ναι, μαγειρεύω. Τι? Προς το παρόν ο Κακομοίρης τα τρώει όλα. Δεν μου έχει φέρει αντίρρηση. Για την κόρη σας θέλετε να παντρευτεί? Πιστεύω ότι ο προορισμός του κάθε ανθρώπου είναι κάποια στιγμή να δημιουργήσει οικογένεια. Δεν σημαίνει ότι εγώ επειδή ατύχησα είμαι κατά του γάμου. Τον έχετε δεχτεί εδώ στο σπίτι? Έχει έρθει, έχετε φάει μαζί? Ναι, έρχεται ο Αλεξέη εδώ, μπορώ να πω. Μένει μαζί μας. Τον έχω δεχτεί πλέον, είναι ένα μέλος της οικογένειάς μου. Είναι ευτυχισμένη στο πλευρό του η κόρη σας, η Μαριάννα? Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ύστερα από κάποια προσωπικά της γεγονότα, πριν μπει στο Dancing on Ice, υπήρχε κάποια σχέση, δεν πήγε καλά. Ήμουνα υπέρ της σχέσης της. Είναι ένας καταξιωμένος άνθρωπος.